Η Φάρμα, ξέρετε ποια είναι η Μαρία Θωμά, σας θυμίζει κάτι, κι όμως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την παίκτρια του νέου reality του Αντένα. Συγκεκριμένα, η παίκτρια της Φάρμας, Μαρία Θωμά, είναι γεννημένη στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τον Βόλο, έχει τελειώσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το τμήμα ιστορίας, έχει ολοκληρώσει την σχολή της Μιμής Ντενίση και μιλάει αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά, μεγάλη της αγάπη είναι ο χορός και τα τελευταία 3 χρόνια ασχολείται με το καλλιτεχνικό πατινά. Η Φάρμα, ξέρετε ποια είναι η Μαρία Θωμά, σας θυμίζει κάτι, κι όμως, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την παίκτρια του νέου reality του Αντένα. Συγκεκριμένα, η παίκτρια της Φάρμας, Μαρία Θωμά, είναι γεννημένη στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τον Βόλο, έχει τελειώσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το τμήμα ιστορίας, έχει ολοκληρώσει την σχολή της Μιμής Ντενίση και μιλάει αγγλικά, γερμανικά και ισπανικά, μεγάλη της αγάπη είναι ο χορός και τα τελευταία 3 χρόνια ασχολείται με το καλλιτεχνικό πατινά. Οι γονείς της ζουν στον Βόλο, ο πατέρας της δουλεύει χρόνια στον Φωτισμό, δίπλα σε μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού στερεώματος, ενώ η μητέρα της στο παρελθόν έκανε φωνητικά σε τραγουδιστές, έχει μια αδερφή η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία και ασχολείται ως διακοσμήτρια. Που έχουμε δει ξανά τη Μαρία Θωμά. Έχει παίξει σε διάφορους ρόλους στην τηλεόραση αλλά έχει γίνει γνωστή από αλλού καθώς είναι χρόνια μέλος του συγκροτήματος XANAZOO. Με τις αγροτικές εργασίες δεν έχει καμία σχέση, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι που να την τρομάζει, πιστεύει ότι θα την δυσκολέψει η έλλειψη ζεστού νερού αλλά και του ρεύματος, λατρεύει τη μαγειρική και θεωρεί ότι αυτό θα το εκτιμήσουν και οι συμπαίκτες της. Παράλληλα, διαβάστε εδώ περισσότερα για τη νέα παίκτρια της Φάρμας, Κυριακή Κατσοβρεσάκη. Η Φάρμα, ο Κωνσταντίνος Μακρύς, επέλεξε ως υπηρέτες την Σοφία Παυλίδου και τον Θανάση Πάτρα. Με εντάσεις ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής υπηρετών από τον Κωνσταντίνο Μακρύ, αφού τα κριτήρια δεν άρεσαν στον Θανάση Πάτρα και τον Στράτο Τζόρτζοβλου, τι συνέβη. Συγκεκριμένα, ο παίκτης επέλεξε να ψηφίζει ανάμεσα σε αυτούς που δεν τον ψήφισαν να βγει αρχηγός, επομένως ως πρώτο υπηρέτη επέλεξε την Σοφία Παυλίδου και μετά τον Θανάση Πάτρα. Η απόφαση αυτή βρήκε αντίθετο τον Θανάση, αλλά και τον Στράτο, καθώς επέμεναν πως πρέπει να ψηφίζεται ο πιο αδύναμος παίκτης και όχι αυτός που δεν έδωσε θετική ψήφο στον αρχηγό. Ο υπηρέτης, ολόκληρη την εβδομάδα θα πρέπει να κάνει τις δουλειές του αρχηγού και να τον ευκολύνει, δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.